42 άτομα μένουν στον αέρα. Δεν ξέρουμε καθόλου την τύχη μας. Ο Άγιος Νικόλαος μπορεί να εξυπηρετήσει μερικά άτομα, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να αυξηθεί το νοσηλευτικό προσωπικό και στον Άγιο Νικόλαο. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές δεν είναι θεοί. Οπότε και ένα περίπου αριθμό 20 άτομα να εξυπηρετήσει ο Άγιος Νικόλαος, οι υπόλοιποι 22 δεν ξέρουμε πού θα πάμε. Είμαστε στον αέρα. Υπήρξε μια φήμη, η οποία όμως φήμες δεν μπορούμε να πιστεύουμε. Δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα κλείσει ένα τόσο καλό νεφρολογικό κέντρο. Γιατί κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ καλό. Εχθές το μεσημέρι, Τετάρτη, ήρθαν εκπρόσωποι της εταιρείας εδώ και γύρω στις 3 η ώρα εμάς μας είπαν οι γιατροί, τους ανακοινώσανε ότι η κλινική Δευτέρα δεν θα λειτουργεί. Κλείνει. Έτσι λένε οι ιδιοκτήτες, δεν ξέρω κατά πόσο, αλλά μια κλινική τόσο σπουδαία και τόσο πολύ που εξυπηρετεί τους ανθρώπους στην Ιερά Βρετανία και από τη Σιτία βεβαίως και από τον Άγιο Νικόλαο, θα έπρεπε να έχει βρεθεί λύση από το κράτος, διότι το κράτος του στοιχίζει γύρω στις 3.500 ο αιμοκαθαρόμενος στα νοσοκομεία του, στις δικές του κλινικές, ενώ στις ιδιωτικές δεν του στοιχίζει πάνω από 1.500 ευρώ. Επομένως, είναι μια ειδική περίπτωση αιμοκαθαρόμενη. Το κράτος έπρεπε να βοηθήσει, αν κάποιος δεν κερδίζει, να δίνει ένα έξτρα πριν, ούτως ώστε να διατηρηθεί η κλινική. Το σπουδαίο, δηλαδή, εγώ δεν κατηγορώ τους ανθρώπους, τους ιδιοκτήτες που θα κλείσουν την κλινική γιατί οικονομικά δεν βγαίνουν. Με γεια τους, με χαρά τους. Εκείνο που όμως είναι απαραδεκτό είναι ότι μας το είπαν 48 ώρες πριν. Βεβαίως και δυσκολεύονται. Είναι άτομα που τα φέρνουν με τα φορεία και κάνουν αιμοκαθαρίσεις. Τα φέρνουν με τα καρόσια. Δεν μπορούν να κινηθούν. Είναι, δεν θα έλεγα μια άσχημη λέξη, αλλά αυτά τα άτομα ταλαιπωρούνται πολύ. Δεν μπορούν να βγαίνουν στο Ηράκλειο, παραδείγματος χάρη. Ούτε καν στον Άγιο Νικόλαο.